Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Θεσσαλονίκης τα έχετε καταφέρει. Είμαστε σήμερα εδώ, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο σημείο που πριν από λίγες μέρες τα μάτια έκριναν σκόπιμο να περικυκλώσουν τον ίδιο τον Αριστοτέλη. Ένα περίπου χρόνο μετά από το κλείσιμο των σχολών, το Πανεπιστήμιο ζωντανεύει ξανά, κόντρα σε όλους αυτούς που ήθελαν να επιβληθεί συγγή νεκροταφείου. Κόντρα σε όλους αυτούς και, και σε όσους πίστευαν ότι θα μας κλείσουν το στόμα, ότι θα βάλουν στο γύψο τα δικαιώματά μας. Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι και κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή ένα σύνθημα που πλέον έχει ακουστεί εκοφαντικά σε όλο το λαό. Η νεολαία και ο λαός της Θεσσαλονίκης μίλησαν και βροντοφώναξαν ως εδώ. Οι τεράστιε κινητοποιήσεις εδώ, στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα, αποδεικνύουν ότι το ποτάμι της οργής ξεχυλίζει. Οι χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριε, οι χιλιάδες νέοι και νέε που βγήκαν στον δρόμο για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα δικαιώματά τους στην υγεία, στη μόρφωση, στην εργασία, στην ίδια τους τη ζωή, Έσπασαν το φόβο στην πράξη, έσπασαν το φόβο που προσπάθησαν να σπείρουν με την καταστολή και τον αυταρχισμό, έσπασαν την ίδια την ψυχολογική κατάπτωση από την ασφυκτική κατάσταση που σήμερα όλοι ζούμε. Πλέον, από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, μπορούμε να πούμε με σιγουριά: συνεχίζουμε με μεγαλύτερη ορμή, με μεγαλύτερο πείσμα, αποφασιστικότητα για να δώσουμε μια μάχη για να νικήσει κυριολεκτικά η ζωή. Δεν διαλέγουμε εμείς, συντρόφισσες και σύντροφοι, να δώσουμε τόπο στην οργή που λένε για αυτή την οργή που γεμίζει από όλα αυτά που ζει σήμερα η νεολαία. Διαλέγουμε να δώσουμε τρόπο σε αυτή την οργή με οργανωμένη απειθαρχία σε κάθε αδικία με ανυποχώρητο αγώνα ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης, ενάντια και σε όλες του τις μεταλλάξεις. Και σε αυτή την προσπάθεια δεν είμαστε μόνοι μας. Είναι μια μεγάλη, σημαντική, κρίσιμη δύναμη. Οι νέοι και οι νέε που μπορεί να μην συμφωνούν σε όλα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και την ΚΝΕ, αλλά παίρνουν την ίδια απόφαση. Κάνουν το βήμα να σταθούν στο πλάι μας, να βαδίσουμε μαζί στους ίδιους δρόμους του αγώνα, να στηρίξουν τα δίκαια αιτήματα που προτείνουν οι κομμουνιστές στα σωματεία και στους συλλόγους. Και αυτοί οι νέοι και οι νέε είναι χιλιάδες. Είναι αυτός ο κόσμος που πέταξε κυριολεκτικά στα σκουπίδια τη γραμμή θα λογαριαστούμε μετά και γι' αυτό σήμερα είμαστε εδώ πιο δυνατοί. Γνωρίζουμε φίλες και φίλοι καλά τι νιώθουν σήμερα οι νέοι και οι νέες, οι φοιτητές, οι φοιτήτριες, οι μαθητές, οι μαθήτριες, οι νέοι εργαζόμενοι. Συζητάμε μαζί τους, θα συνεχίσουμε πιο μαζικά να συζητάμε μέσα από μια μεγάλη πολιτική δραστηριότητα που έχει ανοίξει ΚΝΕ σε γειτονιέ, στέκια νεολαία, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Τα γνωρίζουμε βεβαίω γιατί αυτά ζούμε και εμεί από πρώτο χέρι. Η ασυνείδητη κατά την κυβέρνηση νέοι είναι αυτοί που κλείστηκαν τόσους μήνες στα σπίτια τους, προσπαθώντας να διαβάσουν, να δώσουν εξετάσεις μπροστά σε έναν υπολογιστή με το δίκτυο να τους πετάει εκτός, αποκλεισμένοι από τις απαραίτητες αθλητικές πολιτιστικές δραστηριότητες, με τα πανεπιστήμια ένα χρόνο κλειστά, με τους μαθητές της τρίτης λυκείου να μην ξέρουν ούτε τώρα που μιλάμε πότε θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Ξέρουμε τι νιώθουν αυτοί οι νέοι και οι νέες που δουλεύουν σήμερα απροστάτευτοι στα εργοστάσια, στα σούπερ μάρκετ, στις ταχυμεταφορές, στα delivery με χιόνια και με κρύα. Αυτοί που είναι σε αναστολή ή δουλεύουν με μειωμένο μισθό, με ωράρια λάστιχο, με τηλεεργασία, με μεγαλύτερη εντατικοποίηση και την ανασφάλεια που γεννάει η απειλή της απόλυσης μπροστά στη νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση που ζούμε. Γνωρίζουμε ότι όλοι αυτοί οι νέοι, οι ανησυχίες τους, οι προβληματισμοί τους, ο θυμός, η αγανάκτηση έχουν γίνει πάρα πολύ έντονοι και τους καλούμε να σκεφτούν πώς θα μας βρει η επόμενη μέρα. Θα μας βρει τσακισμένου, αδύναμους ή δυνατούς, όρθιους και υγιείς με ψηλά το κεφάλι. Και αυτό είναι είναι στο χέρι μας, λέμε εμείς. Αυτόν ακριβώς το δρόμο έδειξε μέχρι σήμερα όλη η δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, της ΚΝΕ. Και είναι χιλιάδες αυτοί που το αναγνωρίζουν ότι ένα χρόνο τώρα πρωτοστάτησε, κάλεσε σε ξεσηκωμό για την προστασία της υγείας, των δικαιωμάτων του λαού και της νεολαίας και έσπασε από την πρώτη στιγμή τις αυταρχικές απαγορεύσεις στην πράξη. Αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά συντρόφισης και σύντροφοι, θα ήμασταν σε χειρότερη βάση. Το σύστημα, λέμε, δείχνει τα δόντια του από φόβο και όχι από υπεροχή. Ενισχύει την προσπάθεια να καλύψει ενδεχόμενα οραματικά κενά στις συνειδήσεις της νεολαίας που τις λέει τα είπε πολύ όμορφα και ο προηγούμενο ομιλητή, ότι η σημερινή πραγματικότητα είναι το καλύτερο δυνατό που θα μπορούσε να προσδοκά. Όμω σήμερα οι αποδείξει που καταρρύπτουν με κρότο αυτό το επιχείρημα είναι πολλέ και ατράνταχτε. Η ένταση τη καταστολή δείχνει πρώτα απ' όλα το φόβο του μπροστά σε αυτήν την αγανάκτηση των εργαζομένων τη νέα γενιά που συσσωρεύεται. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να φορτώσουν στις πλάτες του λαού μας άλλη μία κρίση. Ξέρουν επίσης ότι ο λαός και η νεολαία δεν θα δεχτούν και δεν θα δέχονται μια ζωή να σέρνουν μια σιδερένια μια μπάλα. Και γι' αυτό παίρνουν τα μέτρα τους. Θέλουν να φορτώσουν στην νεολαία την ευθύνη για την τραγική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε με την πανδημία. Όμως δεν είναι ούτε ο λαός, γενικά ούτε η νεολαία συγκεκριμένα εκείνοι που έχουν την ευθύνη να φτιάξουν μέθ, να προσλάβουν γιατρούς, νοσηλευτές. Να αραιώσουν τα δρομολόγια των μέσων μαζική μεταφορά, να πραγματοποιούνται μαζικά τεστ, να επιταχθεί ο ιδιωτικό τομέα υγεία. Θέλουν να συνηθίσουμε να μπαίνουν οι φοιτητέ στη σχολή του και να περνάνε από face control από δυνάμει των ΜΑΤ. Ακούσατε μάλιστα εσεί το διαπραγματευτή τη αστυνομία να απαντά στου εκπροσώπου των φοιτητικών συλλόγων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρουμε πόσο θα κάτσουμε. Αλλά εσά τι σα πειράζει αφού σα αφήνουμε να περνάτε γιατί είστε φοιτητέ, να μην ξεχάσετε φεύγοντα από εδώ να του ευχαριστήσετε που σα κάνουν και τη χάρη να βρίσκεστε μέσα στο πανεπιστήμιο σα. Θέλουν να μάθουμε, να θεωρούμε ω δεδομένο ότι θα πηγαίνουμε σε ένα πάρκο και θα μα θεωρούν ω υποψήφιους εγκληματίε, πόσο μάλλον αν συμμετέχουμε σε μια διαδήλωση, σε μια γενική συνέλευση του συλλόγου ή του σωματείου μα. Αυτά όλα είναι συνειδητές, συνειδητότατες επιλογές. Είναι αντικειμενική ανάγκη ενός συστήματος που γίνεται όλο και πιο αντιδραστικό, όλο και πιο εχθρικό για τις ανάγκες των πολλών, προκειμένου να εξασφαλίζει σε κάθε συνθήκη, ακόμα και στις τραγικές σημερινές καταστάσεις, τα κέρδη των λίγων. Γι' αυτό και ανέχονται, στην καλύτερη περίπτωση λέμε ανέχονται, του ένστολους χρυσαυγίτες μέσα στην αστυνομία τους οποίους έχει δει όλη η Ελλάδα να κυκλοφορούν με διακριτικά στις στολές και στα κράνη τους και οι μόνοι που δεν τους βλέπουν ή κάνουν ότι δεν τους βλέπουν είναι η κυβέρνηση και η ηγεσία της αστυνομίας. Αυτούς χαρακτήρισε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή νέα παιδιά που βράζει το αίμα τους. Λένε μαζί ότι φταίει η εκπαίδευση. Έλλειψη εκπαίδευση έχουν. Ίσως γι' αυτό Θέλουν να βάλουν τα ΜΑΤ με στα πανεπιστήμια, μπα και εκπαιδευτούν όπω εύστοχα δηλώνουν χιουμοριστικά οι σύλλογοι. Η αλήθεια είναι πω τα ΜΑΤ, η ομάδα δράση και οι υπόλοιπε αστυνομικέ δυνάμει αντιμετωπίζουν το λαό και την νεολαία σαν εχθρό, όχι επειδή δεν έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, αλλά επειδή ακριβώ αυτή είναι η εκπαίδευση που του έχει δοθεί. Και δεν θα μπορούσε να είναι άλλη, καθώ η αστυνομία είναι τέτοιο σώμα καταστολή. Μηχανισμό του σκληρού πυρήνα του κράτου των καπιταλιστών, δηλαδή τη δικτατορία του κεφαλαίου, γιατί αυτή είναι η ουσία τη αστική δημοκρατία. Και φυσικά δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα ούτε η εκπαίδευση τη ελληνική αστυνομία από τη γαλλική, όπω είπε ο κ. Μητσοτάκη στη Βουλή, ούτε το να αποκτήσουμε μια ευρωπαϊκή γενικά αστυνομία, όπω είπε ο κ. Τσίπρα. Για θυμηθείτε, τι εικόνε στη Γαλλία με 15χρονου μαθητέ με τα γόνατα, με τα χέρια πίσω από το κεφάλι και να τους σημαδεύουν όπλα, επειδή κινητοποιήθηκαν για ένα καλύτερο σχολείο. Θυμηθείτε μέσα στην πανδημία, στη Γαλλία του φίλου του Μητσοτάκη Μακρόν, που ψηφίστηκε εν μέσω μεγάλων λαϊκών αντιδράσεων ο νόμος για την καθολική ασφάλεια μέτρο ένταση της καταστολής και της λογοκρισίας. Να δούμε την Ισπανία μήπως της δίθεν προοδευτικής κυβέρνησης των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, που απαγορεύτηκαν μέχρι πριν λίγες μέρες οι διαδηλώσεις για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας ή στις κινητοποιήσεις για την απελευθέρωση του ράπερ Πάμπλο Χασέλ που συνελήφθη επειδή με τα τραγούδια του προσέβαλε το στέμα τόσο προοδευτική δηλαδή κυβέρνηση και η αστυνομία επιτέθηκε με αγριότητα και χρησιμοποίησε μέχρι και πλαστικές φέλε, σφαίρες με αποτέλεσμα μια κοπέλα να χάσει το μάτι της. Ή μήπως στην Ιταλία, που είχαμε απαγόρευση των απεργιών στο Βορρά, απεργίες που είχαν γίνει με αίτημα να κλείσουν όποιες βιομηχανίες είχαν γίνει αιστείες υπερμετάδοσης του κορονοϊού, δηλαδή το γεγονός που έβαλε στα χείλη των λαών όλου του κόσμου την περιβόητη φράση «Να προσέξουμε μην τυχόν και γίνουμε Ιταλία». Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε συνεχή παράταση αυτών των μέτρων έκτακτης ανάγκης και το μάτι τους είναι στο να περνάνε οικονομικά μέτρα, κατασταλτικά μέτρα συνολικότερα σε αυτό το καθεστώς ευρύτερων περιορισμών, δηλαδή βλέπουν την πανδημία και ως ευκαιρία. Τι είναι όλα αυτά. Είναι κάποιο είδους αιμονή της μίας ή της άλλης χώρας, του ενός ή του άλλου πρωθυπουργού. Σε καμία περίπτωση. Είναι επιλογή καθαρή, συνειδητή, που απορρέει από την ίδια τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων μεγάλων οικονομικών και άλλων συμφερόντων. Η Νέα Δημοκρατία, βεβαίω, που κυβερνά σήμερα, είναι και ο γνήσιο, ο παραδοσιακό, μπορούμε να πούμε, εκφραστής, του δόγματος νόμο και τάξη. Όμω η ένταση τη καταστολή και του αυταρχισμού δεν έχει μόνο την υπογραφή τη σημερινή κυβέρνηση. Και δεν το λέμε μόνο επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο πρώτο που έβγαλε στο δρόμο τη άβρε που μα κάνουν εμού και μα κάθε τρει και λίγο τελευταία. Ούτε επειδή αντί να καταργήσει τα μάτια, όπω έλεγε, τα έστελνε να χτυπήσουν φοιτητέ, συνταξιούχου, εκπαιδευτικού. Ακόμα σέρνονται στα δικαστήρια δύο μέλη τη ΚΝΕΠΟΥ το 2018 φοιτητέ σε κινητοποίηση ενάντια στην υπεριαλιστική επέμβαση στη Συρία που επιχείρησαν να αποκαθιλώσουν συμβολικά τον Ανδριάντα του Μακελάρη, τον λαών, του σφαγέα των λαών, τον Τρούμαν, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ του φόρτωσε το μισό ποινικό κώδικα. Του φόρτωσε το μισό κώδικα. Και ο Κοτζιά, τότε υπουργό εξωτερικών, δήλωνε πω του συνέλαβαν, δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώ, για να μην χαλάσουν οι σχέσει μα με τι ΗΠΑ. Αυτά βέβαια που δεν πρόκειται βεβαίω να τα ξεχάσουμε, δεν θα τα κάνουμε μόνο κριτήριο αυτά για να λέμε ποιο βαράει πιο σκληρά ποιο βαράει, ποιο μαλακά να μπούμε σε αυτή την άθλια σύγκριση. Η ουσία είναι ότι υπάρχει ένα ολόκληρο νομοθετικό πλαίσιο ένταση τη καταστολή που διαμορφώνεται αρχικά σε επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί συνενούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα και που αυτό το πλαίσιο σταδιακά και όποιο είναι στην κυβέρνηση ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία. Γι' αυτό και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν κατήργησε τον τρόμο νόμο, όπω έλεγε προεκλογικά, αλλά αντίθετα, τον εμπλούτησε και με νέε διατάξει τα περί τρομοκρατία στο διαδίκτυο. Όλοι θυμόμαστε, άλλωστε, την υπόθεση τη Ιριαννας... που έκαναν την πάπια στην τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ για την αλλαγή του σχετικού άρθρου του κώδικα ποινική δικονομία, αναφορικά με τη δικαστική αξιοποίηση του DNA. Τι να ξεχάσουμε, τη μετατροπή του σε ιδιώνυμο αδίκημα των λαϊκών διαμαρτυριών ενάντια στου πληστηριασμού, το νέο ποινικό κώδικα. Που αυξάνει τι ποινέ για αδικήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν ει βάρο του λαϊκού κινήματο, ή μήπω το νόμο που, αν θυμάστε, στη Βουλή έλεγε ο Άδωνη Γεωργιάδη: Ερχόμουν και δεν κρατιόμουν να ψηφίσω για τον περιορισμό του απεργιακού δικαιώματο και τόσα άλλα. Αυτό λοιπόν, το ίδιο ο ενισχύει σταθερά και η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Όπω για παράδειγμα με το νόμο έκτρωμα για τι διαδηλώσει που ψηφίστηκε το προηγούμενο καλοκαίρι. Και ένα ολόκληρο τμήμα του είναι αφιερωμένο σε μέτρα για την καταπολέμηση αυτού που διώκεται τελικά και το δηλώνουν ευθαρσώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση την καταπολέμηση του ριζοσπαστισμού. ή μήπω είναι, είναι ακόμα μάλλον και η νομοθετική παρέμβαση για τον τρομονόμο στην καλλιτεχνική δημιουργία, που δίκαια ξεσήκωσε κύμα αντιδράσεων και από ανθρώπους του πολιτισμού, αλλά όχι μόνο. ή για τον νόμο, να, ξε, να ξεχάσουμε τον νόμο, για τα προσωπικά δεδομένα το οποίο καθιερώνει γενικευμένο φακέλωμα, όπως παρακολούθηση το χώρο εργασίας, καταγραφή πολιτικών φρονημάτων και άλλα, το οποίο ψήφισαν όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και ΜΕΡΑ25, όλοι πλην κουκουέ δηλαδή, το καλοκαίρι του 19 και τώρα δίθεν πέφτουν από τα σύννεφα με τη σύμβαση της Κεραμέως με τη ΣΥΣΚΟ. Φίλες και φίλοι, είναι φανερό... Ότι εκτό από την καταστολή του Γκλοπ, τη Αβρα, των Ματ, στοχεύουν και στην καταστολή τη σκέψη. Και είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό, η ενσωμάτωση, η προσπάθεια ενσωμάτωση από πάρα πολλά κανάλια και από την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, με ιδιαίτερο στόχο τη σκέψη τη νέα γενιά. Α πιάσουμε ένα όμω από αυτά που νομίζω ότι είναι και σχετικά επίκαιρο. Δείτε πώ έχουν βάλει τα καλοπληρωμένα παπαγαλάκια στα κανάλια, τα site, τις εφημερίδες να μας λιβανίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να δικαιολογούν την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας, να δικαιολογούν την αστυνομική βία. Τις τελευταίες μέρες είδαμε μέχρι και ακραία περιστατικά λογοκρισίας, παραπληροφόρησης και για όσα έγιναν εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που δεν μπορούν παρά να προκαλούν οργή. Δυστυχώς αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν η ενημέρωση του λαού ένα δικαίωμα βρίσκεται στα χέρια εφοπλιστών, βιομηχάνων, τραπεζιτών, όλων αυτών που τελικά έχουν συμφέρον να μην κουνιέται φίλο. Αυτή η κατάσταση έχει στρέψει συνολικά, νομίζω, την νεολαία στην ενημέρωση μέσω διαδικτύου, μέσω των social media ιδιαίτερα. Φυσικά και η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας αξιοποιούμε οργανωμένα τι όποιε παραπάνω δυνατότητε προσφέρουν αυτά τα μέσα για την προβολή θέσεων, για τη συμβολή μα στην ανάπτυξη των αγώνων τη νεολαία. Όμω και εδώ δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια. Τα όρια για την παρέμβαση μπαίνουν και από το ποιο κατέχει αυτά τα μέσα, που στην πλειοψηφία του νομίζω είναι μεγάλη επιχειρηματική κολοσσή με έδρα τι ΗΠΑ. Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί στα social media και καλώς να έπαιξαν τα βίντεο με τα περιστατικά καταστολής που έθαψαν τα κανάλια, οι εφημερίδες κλπ. Δεν έπαιξε όμως και ούτε θα μπορούσε να παίξει λέμε ή να ανέβει πως το λένε ψηλά στα trends οι αντιδράσεις, οι πολύ μαζικές και σημαντικές αντιδράσεις για την κολοσιαίων διαστάσεων πρόβα πολέμου που διεξάγεται αυτή την περίοδο από το ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή και της Ελλάδας με τίτλο Defender Europe 2021. Πόσο μάλλον, αφού μιλάμε για την καταστολή, όταν στα σενάρια αυτή τη άσκηση είναι η συμβολή του στρατού, η συμβολή του ΝΑΤΟ ενάντια σε λαϊκές κινητοποιήσει και διαδηλώσει. Εμεί, φίλε και φίλοι, ξεκαθαρίζουμε. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να μην περάσει αυτό το άρρωστο κλίμα φόβου. Εκεί αποσκοπεί όλη μας η δραστηριότητα της ΚΝΕ μέσα στο κίνημα, μέσα στην νεολαία. Και σας διαβεβαιώνουμε ότι η καταστολή δεν σπάει και με συνθήματα για ομοψυχία, κοινωνική ειρήνη, ομαλότητα, ενάντια στο διχασμό που έδωσαν και πήραν αυτές τις μέρες με αφορμή και τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Αυτά τα συνθήματα αυτή την εποχή είναι τα συνθήματα του νόμου και της τάξης για να μπορούν να είναι εντάξει τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Γιατί σε μια κοινωνία που έτσι κι αλλιώς είναι διχασμένη σε δύο τάξεις, ομοψυχία και κοινωνική ειρήνη σημαίνει μόνο υποταγή των καταπιεσμένων στους καταπιεστές. Σημαίνει μόνο ο λαός να παραδίνεται οικειοθελώς, να μην διεκδικεί, να σκύβει το κεφάλι. Και ένα είναι το σίγουρο. Στις άδικες κοινωνίες δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρξει κοινωνική ειρήνη και ομοψυχία. Υπάρχει αγεφύρωτος ταξικός διχασμός και αυτός θα λυθεί μονάχα όταν νικήσουν οι καταπιεσμένοι. Φίλε και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, επειδή ακριβώ αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, γι' αυτό και η επίθεση που εξαπολύει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία στο σύνολο των δικαιωμάτων τη νεολαία δεν αντιμετωπίζεται και με μορατόριουμ, σαν αυτό που προτάθηκε πρόσφατα στη Βουλή από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι βέβαια να απορρεί κανεί για το ποιον ακριβώ λόγο ζητά το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση να παγώσει το νομοθετικό έργο τη κυβέρνηση, όταν είναι το ίδιο κόμμα που την τελευταία περίοδο έχει ψηφίσει τα μισά νομοσχέδια από τον Ιούλιο μέχρι και σήμερα. Περισσότερα δηλαδή και από αυτά που έχει ψηφίσει ο Βελόπουλο. Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τσίπρα διαγωνίστηκε με τον Άδωνη Γεωργιάδη για το πώ είναι πιο ικανό να προχωρήσει το έγκλημα στο ελληνικό. Και στο τέλο, τι καταλήξανε, να το ψηφίζουν από κοινού. Άξιοι του λέμε εμεί, που φαίνεται ότι η Ελέο Λάτσι σε αυτή τη φάση μπορεί να επιταχύνεται ακόμα και η σκέψη ορισμένο που υπάρχει, μέχρι και για συγκυβέρνηση. Σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται το ζητούμενο για τα λαϊκά προβλήματα, το ζητούμενο για το λαό και την νεολαία, είναι κατά τη γνώμη μας ένα. Να γίνει πιο δυνατό ακόμα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, πιο δυνατή, μαζική η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, για να δώσουν δύναμη στον πιο μαχητικό, πιο αποφασιστικό αγώνα των σωματείων μέσα στους εργασιακούς χώρους, στις γειτονιές, στους συλλόγους όπου σπουδάζει η νέα γενιά. Γι' αυτό βλέπουμε και με αυστηρότητα και με υψηλούς στόχους στο 21ο συνέδριο του κόμματός μας που έχει ξεκινήσει με τη δημοσίευση, οι διαδικασίες του έχουν ξεκινήσει με τη δημοσίευση των θέσεων, η συζήτηση εξελίσσεται αυτή την περίοδο μέσα και έξω από το κόμμα, βλέπουμε πολύ ψηλά τον πύχη για μας, και το σύνθημά μας θέλουμε να ακουστεί σε όλη τη χώρα δυνατό ΚΚΕ, νους, καρδιά οργανωτής της εργατικής λαϊκής πάλης για το σοσιαλισμό. Και με το σύνθημα λοιπόν του συνεδρίου μας απευθυνόμαστε σε όλους τους νέους και τις νέες της πόλης της Θεσσαλονίκης. Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς καθαρά, χωρίς μισόλογα. Κάντε μια ερώτηση στον εαυτό σας και απαντήστε με το χέρι της στην καρδιά. Πώς θα ήταν τα πράγματα αν το κουκουέ και κνέ ήταν πιο δυνατοί με περισσότερες δυνάμεις στο κίνημα μέσα σε κάθε χώρο. Η επίθεση στα δικαιώματά μας αντιμετωπίζεται μόνο με οργάνωση, με δυνάμωμα το αγώνα παντού, με νέες δυνάμεις στη μάχη. Αντιμετωπίζεται όταν βάζουμε στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο και υπέτειο για όσα ζούμε. Οι κομμουνιστές μέσα στο κίνημα, σε κάθε χώρο και μέσα στη Βουλή είναι οι μόνοι που δεν πίνουν νερό στο όνομα των κερδών για λίγους, τον, στο όνομα των αντοχών της οικονομίας, όπως μας λιβανίζουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, πιστή στο έργο που τους αναθέτουν ο ΣΕΒ, οι εφοπλιστές στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προβάλλει αιτήματα, διεκδικήσεις που ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες, είναι απαντήσεις στα φλέγοντα ζητήματα του σήμερα και δεν... Δέχεται να μπει στη λογική, να επιλέγετε ποιοι θα ζήσουν και ποιοι θα πεθάνουν να μένουν ασθενείς χωρίς γιατρό και φροντίδα, σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς και στοιχειώδη υποδομή το έτος 2021. Γιατί δεν γίνεται να πεθαίνουν άνθρωποι στον Ευαγγελισμό και στα 500 μέτρα να υπάρχει ιδιωτική μεθ, άδεια, με τον κλινικάρχη να ζητάει 1.700 ευρώ και η κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ να τσακώνονται για τα τιμολόγια, ψηφίζοντας τελικά Παχυλέ αποζημιώσει του κλινικάρχε, λες και δεν έχουν βγάλει τα μαλλιά τη κεφαλής τους και από τα COVID περιστατικά και από τα μη COVID περιστατικά που περιθάλπτουν στο όνομα τη διαλυμένη δημόσια υγεία. Όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση να ρίξει την ευθύνη για αυτή την κατάσταση στην νεολαία, στο λαό, στου αγώνε τη κινητοποίηση, η ευθύνη είναι ακέραια δική τη και είναι άκρο εγκληματική. Και επιμένει τόσο καιρό να μην υλοποιεί τις προτάσεις που έχει κάνει το ΚΚΕ, τις διεκδικήσεις των υγειονομικών του λαϊκού κινήματος, αντί να επιτάξει τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία, να τα εντάξει στην εφημερία για COVID και μη COVID περιστατικά, αντί να τρέξει τον εμβολιασμό με πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα εμβόλια, αντί να επιβάλλει μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μεταφοράς που ο κόσμος πηγαίνει και έρχεται σαν σαρδέλες, αντί να ανοίξει τα πανεπιστήμια, τα σχολεία που εδώ και ένα χρόνο τους έχει βάλει λουκέτο, ειδικά τα πανεπιστήμια, με μεγάλες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των νέων, αντί να στηρίξει άμεσα εργαζόμενους, ανέργους, που, ε, ανθρώπους που είναι σε αναστολή, αυτούς που δουλεύουν ατέλειωτες ώρες με μειωμένου μισθούς, βαδίζει σταθερά το χαβά της στην υπηρεσία των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η ΚΝΕ Βρίσκονται απέναντι από όσου καλούν την νεολαία λόγω των συνθηκών να λέμε και ευχαριστώ για τη μισή ζωή, για τη ζωή λάστιχο που ζούμε. Βρισκόμαστε απέναντι σε όσου αυτού λένε ότι είναι πρόοδο να δουλεύει σήμερα εργολαβικό, κάποιε ώρε τη βδομάδα, σήμερα δύο, αύριο τρει, αύριο δεκαπέντε, γιατί μπορεί να είναι περισσότερη δουλειά, να δουλεύει ανασφάλιστο, να δουλεύει χωρί συλλογική σύμβαση εργασία. Βρισκόμαστε απέναντι σε όσους θέλουν ένα πανεπιστήμιο ζωσμένο με ρόμποκοπ που θα προστατεύουν τις business των επιχειρηματικών ομίλων. Απέναντι σε όσους θέλουν ένα σχολείο αρένα ανταγωνισμού μεταξύ των μαθητών και τις οικογένειές τους να βάζουν ακόμη πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για τα φροντιστήρια. Έχουμε ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους. Δεν μπορεί να είναι αυτό το μέλλον της νέας γενιάς, δεν θα είναι αυτό το μέλλον της νέας γενιάς, γιατί αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση πρόοδος το σενάριο της ζωής μας πρέπει να το γράψουμε εμείς και πρέπει να είναι γραμμένο με βάση τις ανάγκες μας, γραμμένο με βάση τα όνειρα της νέας γενιάς που είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα όνειρα θα ξεπεράσουν και τις δυσκολίες της πάλης που γεννάει ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης. Τα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος φέρνουν γλαφυρά ξανά και ξανά την εικόνα της σύγκρουση δύο κόσμων. Απ' τη μία, ο παλιό ο κόσμο τη αδικία, τη εκμετάλλευση όλων των ειδών των ανισοτήτων, τη καταστολή, τη βία. Ο κόσμο που γεννά τέρατα από πάνω του αστυνομικού να ξυλοκοπούν απλού φοιτητέ, εργαζόμενου να πεθαίνουν σε χώρου δουλειά, τα ράτζα στα νοσοκομεία να μετονομάζονται σε μεθ, μέχρι και του λιγνάδιδε και άλλου που καταπατούν και άλλους που καταπατούν στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα. Γι' αυτό και το πανεπιστήμιο που φτιάχνεται σε αυτό τον κόσμο τον παλιό, είναι λογικό να βρίσκεται πολύ μακριά από τα συμφέροντα των φοιτητών. Ένα πανεπιστήμιο χωρίς καθηγητές προσωπικό, με τεμαχισμένη γνώση που τα πάντα πουλούνται και αγοράζονται. Είναι λογικό αυτό το πανεπιστήμιο να φτιάχνει επιστήμονες που είτε στηβάζονται στην ανεργία και στη δουλειά χωρίς δικαιώματα, είτε μπαίνει στη σκέψη τους η ανάγκη φυγή στο εξωτερικό για αναζήτηση καλύτερης ζωής. Υπάρχει όμως και ο άλλος κόσμος, ο νέος κόσμος αυτό ο κόσμο που φαίνεται σήμερα σε μικρέ εικόνε, στι εικόνε του αγώνα, της ανυπακοή, τη τόλμη, τη αφοβία. Υπάρχουν και αυτοί που βάζουν τα κορμιά του μπροστά και απέναντι σε κάθε αδικία, όπω κάνατε εσεί οι φοιτητέ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, όταν πήγαν να συλλάβουν του συναδέλφου σα. Υπάρχουν όσοι παλεύουν σε αυτέ τι συνθήκε και στέκονται και περπατούν πρώτα απ' όλα όρθιοι. Όσοι παλεύουν για να γκρεμιστούν τα τείχη κάθε μορφή αδικίας, διάκριση, εκμετάλλευση. Υπάρχουν οι φοιτητέ που παλεύουν για ένα πανεπιστήμιο δημόσιο, δωρεάν, ανοιχτό στη συλλογική σκέψη και τον προβληματισμό που να παρέχει ολοκληρωμένα την τεράστια ανθρώπινη γνώση στον 21ο αιώνα και θα οδηγεί του απόφοιτου σε σταθερή και μόνιμη δουλειά. Αυτοί, ειδικά οι φοιτητέ, από το επόμενο διάστημα, θα έχουν ένα ακόμα όπλο. Την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα για το Πανεπιστήμιο των Σύγχρονων Αναγκών και Δυνατοτήτων τη Εποχή μα που θα δημοσιευτεί μέσα στο επόμενο διάστημα για να γίνει όπλο στην πλατιά συζήτηση με του φοιτητέ, με πανεπιστημιακού, με όλο το λαό. Όπλο που ανοίγει δρόμο και στη σημερινή πάλι. Στη σύγκρουση των δύο αυτών κόσμων, ο παλιό έχει ήδη πάρει τη θέση του. Τη θέση τη αντίδραση, τη συντήρηση, όσο απελπισμένα και αν και όπως η βαρβαρότητα που ζούμε σήμερα έχει ονοματεπώνυμο, γι' αυτό και ακούστηκε σε όλο τον κόσμο το «ο καπιταλισμός είναι ο ιός», ετσι και η προοπτική είναι ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός. Η πραγματική πρόοδος είναι με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του, με τα κλειδιά της οικονομία δικά του, να ικανοποιούν τις σύγχρονε κοινωνικέ του ανάγκε παντού. Στην υγεία, παιδεία, στην αναψυχή, στην κοινωνική ασφάλιση, στον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Όταν τα ακούνε αυτό οι εκμεταλλευτέ, έχουν δίκιο να αφρίζουν. Έχουν δίκιο από την πλευρά του να το πολεμάνε. Έχουμε όμω κι εμεί όλα τα δίκια με το μέρο μα να παλεύουμε για αυτόν τον στόχο. Και είναι σίγουρο, συντρόφισε και σύντροφοι, ανάμεσα σε δύο δίκια θα νικήσει το πιο ισχυρό. Και συνεχίζουμε για να γίνουμε πιο ικανοί, πιο πολλοί με μεγαλύτερο πείσμα και αποφασιστικότητα γιατί τελικά η επικράτηση του δίκαιου του εργαζόμενου λαού είναι η επικράτηση του δίκαιου, είναι η υπόθεση ζωής, είναι υπόθεση που θα κινήσει τον τροχό της ιστορίας προς τα μπρος. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη στους αγώνες σας.